Νατάσα. Καλημέρα. Ωραία, τώρα χάρηκα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ωραία. Ναι, σε ακούω και... πολλά παιδιά περνάνε άσχημα στο διαδίκτυο, γιατί κάποια το κοροϊδεύουν για το σώμα τους, το ύψος τους, την καταγωγή τους. Τι θα τους συμβούλευες, πώς να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα? Καταρχήν, θέλω να πω σε όλους συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Ο λόγος που από την πρώτη στιγμή που μου έκανες αυτή την κρούση ήθελα να συμμετέχω σε αυτή την τεράστια καμπάνια που ελπίζω ότι και εύχομαι να έπιασε πραγματικά τόπο, ήταν το γεγονός ότι βλέπω πόσο εύκολο για μας που είμαστε ενήλικες, που έχουμε γνώση, που έχουμε ζήσει τα social media από την αρχή τους, που μας έδωσε αυτό φυσικά τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουμε με έναν τρόπο, πόσο εύκολο είναι για μας να κάνουμε λάθη, να εμπιστευτούμε λογαριασμούς που δεν είναι αληθινοί, να δώσουμε στοιχεία μας τα οποία αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιος να τα έχει εκμεταλλευτεί. Σκεφτόμουν λοιπόν πόσο εύκολο για μας τους ενήλικες είναι όλο αυτό. Φανταζόμουν πόσο περίεργο και επικίνδυνο είναι για τα παιδιά. Βλέπω, και επειδή έχω και έναν αδερφό 10 χρονών και ανυψούλες αυτήν την ηλικία, και πώς αντιδρούν τα παιδιά μέσα σε όλη αυτή την καραντίνα, μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη. Και είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη για το τι θα μείνει στα παιδιά μέσα από αυτή την τραγική, κατά τη γνώμη μου, εμπειρία. Γιατί το να απομονωθείς από όλους τους ανθρώπους, να κλειστείς σε μία οθόνη. Ο εθισμός που έχουν τα παιδιά στην οθόνη. Γιατί όταν είσαι στην τηλεκπαίδευση και είσαι συνέχεια μπροστά από τον υπολογιστή, οι φίλοι σου στέλνουν ενδεχομένως, ας πούμε, οι έφηβες ανιψιές μου, τους στέλνουν στο κινητό μηνύματα και συζητούν αυτό που θα έκανες με το συμμαθητή σου στην τάξη, που θα τον χτυπούσες για να του μιλήσεις, τώρα το κάνεις στο ίντερνετ. Άρα, δεύτερος εθισμός σε μία οθόνη δίπλα στην οθόνη του υπολογιστή που κάνουν την τηλεκπαίδευση. Με ανησυχεί πάρα πολύ. Το μόνο που μπορώ να πω πάνω σε αυτό και να συμβουλεύσω εντός και εκτός εισαγωγικών τα παιδιά, είναι να μπορέσουν να φτιάξουν ένα δίκτυο ασφαλείας από ανθρώπους που αγαπούν, που γνωρίζουν καλά, που αισθάνονται ότι τους καταλαβαίνουν, και αυτό να είναι, και αυτός να είναι ο κύκλος με τον οποίο κυρίως θα επικοινωνούν και θα ανταλλάζουν πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρώτησες για τις... για το bullying που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Και εκεί αυτό που έχω να τους πω είναι να αξιολογούν τις πληροφορίες που παίρνουν, να αξιολογούν τα μηνύματα, από ποιον έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα, και κυρίως να αξιολογούν τον εαυτό τους και να αισθάνονται δυνατοί, γιατί είμαστε όλοι μοναδικοί, είμαστε όλοι υπέροχοι, δεν είναι κλισέ, δεν είναι γραφικό να το λέμε, είναι μια πραγματικότητα. Οπότε καλό θα είναι να κλείνουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους αυτές τις φωνές, τις διατυπώσεις. Τέλεια. Και να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Είναι μια άλλη ερώτηση. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι παιδιά εμφανίζουν αυξημένα ψυχολογικά προβλήματα, θλίψη, στρες, και καταφέρουν στο διαδίκτυο. Χωρίς μερικές φορές να προσέχουν με ποιους μιλούν, πώς εκφράζονται. Αυτές τις δύσκολες στιγμές για όλους μας, και πόσο μάλλον πολύ πιο δύσκολες για τα παιδιά που σταμάτησε ο χρόνος, παιδιά που κάναν δραστηριότητες, παιδιά που μπορούσαν να βγουν έξω, να παίξουν έτσι. Τι συμβουλές, τι θα πρότεινες στα παιδιά αυτά, πώς θα διαχειριστούν το άγχος, το στρες, τη θλίψη, τα προβλήματα που δημιουργεί ο εγκλεισμός καταρχήν, αλλά και η ενασχόληση μεγάλη στο διαδίκτυο των πολλών ωρών? Πάλι θα πω αυτό που είπα και πριν. Ένα δίχτυ ασφαλείας με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά, που αγαπούν και νιώθουν ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και σε αυτή την απομόνωση οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούν να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν και αγαπούν. Νομίζω ότι αυτός ο καιρός δεν είναι καιρός για να περιηγηθούν στα social media και να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, αλλά κυρίως να παραμείνουν κοντά σε ένα πυρήνα ανθρώπων που ξέρουν και εμπιστεύονται. Είναι πάρα πολύ βασικό. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν και να νιώσουν και πολύ καλύτερα. Και να νιώσουν και πολύ πιο... ποια είναι η λέξη? Ασφαλής. Νομίζω αυτή είναι η λέξη και η πιο σημαντική. Κοινωνήσουν αυτά που αισθάνονται. Να πούν στους φίλους τους, νιώθω αυτό. Εσύ πώς νιώθεις? Όλη αυτή η επικοινωνία με ανθρώπους που γνωρίζουν. Όντως είναι ένα μήνυμα που ουσιαστικά
εμπιστευόμαστε την οικογένεια και τους ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για να μπορέσουμε να περάσουμε το κομμάτι. Και μία ερώτηση τελευταία και στους δυο σας. Υπάρχει ένα μεγάλο άγχος των παιδιών να γίνουν γνωστοί, famous, να κατακτήσουν τον κόσμο μέσα από το YouTube, μέσα από το influencer, μέσα από το Instagram και όλα αυτά. Εσείς που είστε και πετυχημένοι στο χώρο σας και με μεγάλη καριέρα, τι θα τους λέγατε, δηλαδή τι θα τους προτείνατε, ας πούμε, σε σχέση με το τελικά αν πιστεύω ότι τα προσόντα τους, αν είναι τα ταλέντα τους, αν μια καλή φωτογραφία, μια αποσχόληση καθημερινή με αυτό το θέμα θα τους κάνει γνωστούς. Ποια είναι η άποψή σας? Μάριε. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου σε αυτό, ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι σε κάνουν γνωστό τα πράγματα με τα οποία έχεις πάθος. Οπότε θα έλεγα στα παιδιά να μην ασχολούνται με το αν θα γίνουν γνωστοί και αν θα επιτύχουν, αλλά να ασχολούνται με τα πράγματα που τους κάνουν να νιώθουν πάθος. Αν προκύψει μέσα από αυτό μια αναγνωσιμότητα, πρέπει να μας πιστέψουν ότι είναι το τελευταίο που έχει σημασία. Αυτό που έχει την πραγματική σημασία είναι ότι κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς και παθιάζεσαι. Η διασημότητα δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα με κάτι που αγαπάς. Γι' αυτό θα έλεγα στα παιδιά να επικεντρωθούν σε αυτά που τους κάνουν να νιώθουν όμορφα, σε αυτά που τους κάνουν να νιώθουν ότι εκτονώνονται, ότι λυτρώνονται, ότι μαθαίνουν πράγματα, ότι κατακτούν ένα καινούριο σύμπαν γνώσεων, ότι αυτό είναι οτιδήποτε, με οτιδήποτε και αν καταπιάνονται, και να αφήσουν το κομμάτι που έρχεται κάποια στιγμή ενδεχομένως σαν αποτέλεσμα. Και μεταξύ μας δεν είναι και κάτι που σου δίνει κάποια λύση στη ζωή ή σου φέρνει την ευτυχία. Την ευτυχία σου τη φέρνουν άλλα πράγματα. Και κυρίως να κάνεις αυτά που αγαπάς με πάθος, πίστη και αφοσίωση. Αυτό σου δίνει την πραγματική ευτυχία. Αν έρθει και η διασημότητα, it's okay, ας έρθει. Αλλά δεν πρέπει να είναι με τίποτα στόχος. Γιατί ειδικά όταν είναι στόχος, να σας πω και μια πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορείς και να επιτευχθεί. Ή θα επιτευχθεί με μέσα που δεν θα σας κάνουν ευτυχισμένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις πρεσβευτές μας.